Τι λέτε για το θέμα? Νομίζω πως με έναν τρόπο, από την κουβέντα που έχει ανοίξει τώρα με αφορμή και τη σύνταξη χειρίας, επιβεβαιώνεται η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ότι εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή, όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις έχουν επιφέρει τις μειώσεις συντάξεων, γενικότερα τις μεταρρυθμίσεις προς, όχι υπέρ των συνταξιούχων, αλλά και των εργαζομένων, αλλά εις βάρος τους. Και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι είναι ντροπή να μιλάμε για αναδρομικά την ίδια στιγμή που θα έπρεπε να μιλάμε για αυξήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι υποφέρουν από την ακρίβεια, το οποίο είναι αποτέλεσμα της πολιτικής η οποία ασκείται και των οδηγιών των οποίων εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται νόμιμοι μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει κουβέντα, όχι για να γίνεται μια ανακύκλωση της φτώχειας με σκοπό να πετυχαίνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, από τα οποία πλεονάσματα και με βάση και τα 3,2 δις τα οποία βγήκαν από εδώ πέρα και τα ξέρουμε όλοι, για τον λαό, για την εργατική τάξη, για τους συνταξιούχους, για τους φτωχούς αγρότες, για την νεολαία, δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ, αλλά από την άλλη υπήρχε αυτή η φοροαφέμαξη. Λέμε λοιπόν τώρα ότι για μας, κατά τη γνώμη μας, το κύριο το οποίο πρέπει να ανοίξει την κουβέντα και για τον λόγο αυτό χρειάζεται και ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα και στην κάλπη των ευρωεκλογών, γιατί στις 10 Ιουνίου αυτά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι ότι πρέπει να υπάρχει αποκατάσταση πλήρους της σύνταξης χειρίας και της απονομήσεις, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Λοιπόν, και πρέπει επίσης αυτό το πράγμα να συνδυαστεί και με τις αυξήσεις όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, είναι χρήματα που έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες αυτή τη στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια, επί δεκαετίες, και τα οποία κόπηκαν με συνέπειες να χειροτερέψει πάρα πολύ το επίπεδο ζωής όλων, να είναι αντιμέτωποι με την ανέχεια και με την ακρίβεια και όλα αυτά τα επιδόματα, τα οποία τέλος πάντων διαφημίζει και η κυβέρνηση και όχι μόνο, είναι ασπιρίνες, να το πούμε, τα πας και οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι την επόμενη μέρα ήδη αυτό να αποτελέσει κριτήριο ψήφου. Το λέμε γιατί έχουμε επιβεβαιωθεί σε μια σειρά από ζητήματα και για το θέμα, για το ποιος βρήκε μια κατάσταση σε συνέχεια, νομίζω το είπε εδώ πέρα η συνάδελφος, ότι δεν καταργήσαμε τον νόμο Καντρούγκαλου, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατήργησε άλλους νόμους που βρήκε, και το κράτος έχει συνέχεια. Το κράτος έχει συνέχεια και τα αποτελέσματα αυτής της συνέχειας τα βιώνουν οι εργαζόμενοι, τα βιώνουν οι συνταξιούχοι, τα βιώνουν οι φτωχοί αγρότες, η νεολαία, και για το λόγο αυτό, επειδή όλα αυτά που βιώνουμε, όλα τα βάσανα που έχουν φορτωθεί στις πλάτες μας, δεν είναι ούτε κανονικότητα, ούτε φυσικά φαινόμενα, εδώ πέρα όποιος αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο, πρέπει, και το λέμε και για τους συναδέλφους και για τους φίλους και για το λαό συνολικά, που σκέφτεται έχοντας μια αποτροπή να στραφεί στην αποχή, ότι η αποχή δεν είναι λύση, ξεπλένει αυτή την πολιτική, καλλιεργεί μια νοοτροπία την οποία εμείς δεν θέλουμε, ίσα ίσα μπαίνουμε μπροστά σαν κομμουνιστικό κόμμα να οργανώσουμε σε όλα τα μέτωπα, τα μικρά και τα μεγάλα, την πάλη του λαού και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων, και για το λόγο αυτό πρέπει να κοντίνει ο αέρας όλων που έχουν ευθύνες για αυτά που βιώνουμε σήμερα. Και αυτή τη στιγμή το θέμα της ακρίβειας όντως είναι αυτό το οποίο βρίσκεται από τα πρώτα στην ατζέντα που απασχολεί το λαό συνολικά. Όμως να πούμε κάτι. Λοιπόν, δεν υπάρχει παρθενογένεση. Λοιπόν, και το λέμε αυτό γιατί ο λαός χρεοκόπησε, δεν χρεοκόπησε απλά η χώρα, ο λαός χρεοκόπησε, και εδώ πέρα υπάρχει συνέχεια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τα κόμματα μιας χρήσης τα οποία είχαν στο πλάι τους για να μπορέσουν τις όποιες απώλειες να τις συνεχίσουν. Συνεχίστηκε συνέχεια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτά είναι διαπιστευμένα, έχουν γραφτεί. Δεν μπορούμε να βαφτίσουμε το κρέας ψάρι κτλ. Τα έχει ζήσει ο λαός. Η ακρίβεια την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, στην οποία ομονοούν, είναι αποτέλεσμα της πράνησης ή της μετάβασης, στην οποία ομονοούν όλα τα κόμματα μέχρι σήμερα. Υπόθηκε πριν ότι έρχονται ευρωπαϊκές οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι όμως πρέπει να πούμε ότι στο 90% οι οποίες εφαρμόζονται ψηφίζονται και περίπου από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, σε ποσοστό 75%. Έχουν κοινή θέση στις οδηγίες οι οποίες έρχονται και εφαρμόζονται. Αυτά πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου για να ανοίξει η κουβέντα για την πραγματική αντιπολίτευση, τέλος πάντων, και εδώ πέρα μπροστά στις εκλογές. Να πούμε λοιπόν κάτι άλλο όσον αφορά το θέμα της φορολογίας. Και αυτό αποδεικνύεται και από μια άλλη σειρά, ότι μπαίνει στην κουβέντα και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά, ότι η κουβέντα μένει τι, στο αν σε ποια θέση πληθωριστικά είναι η χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πού είναι η αγοραστική δύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προφανώς από αυτό προκύπτει και το λένε και όλες οι άνθρωποι, δεν κρύβονται, ότι είναι υπέρ της συνέχειας αυτής της πολιτικής, η οποία ξεκινάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδιαμορφώνεται από όλα τα αστικά κόμματα και της χώρας μας και των άλλων κυβερνήσεων. Βιώνουν όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την πολιτική που οδήγησαν φέρει πίν στις μεγάλες κινητοποιήσεις για τα ασφαλιστικά, για τα εργασιακά, για το θέμα της κίνησης αγροτικής σε μια σειρά χώρες, λοιπόν, και στη χώρα μας. Λοιπόν, και προφανώς δεν βάζουν μπροστά τις ανάγκες του λαού. Και να πούμε συγκεκριμένα 2-3 πράγματα. Θέλουμε λύσεις. Εδώ πέρα να συζητήσουμε. Γιατί αυτό πρέπει να ακούσει ο ελληνικός λαός. Θα μιλήσουμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει κάποιο την απόφαση που δεν τη λέει κανένας. Γιατί είναι με το κεφάλι. Οι μόνοι οι οποίοι το ανοίγουμε είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ότι πρέπει να μην υπάρχουν αναβαλλόμενοι φόροι των τραπεζών, να μην υπάρχει εθελοντική φορολογία στους Έλληνες εφοπλιστές, που αυτή τη στιγμή όλοι μας, ο ελληνικός λαός. Έχουν πει και άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης. Να πω ένα παράδειγμα. Το έχει πει όμως Φερρυππίν ο ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια, ο κ. Κασελάκης το είπε προχθές, στα πλαίσια όσο επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα θα βάλουμε λοιπόν ότι θα ζούμε μέσα σε αυτά τα όρια τα οποία τελικά θα χειροτερεύουν το επίπεδο ζωής των ανθρώπων. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αλλού. Ακόμα και το μοντέλο της Γερμανίας το βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή με τις κινητοποιήσεις που γίνανε με τους εργαζόμενους που έχουν βγει εκεί πέρα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, που χρησιμοποιούνται και σαν παραδείγματα, δεν υπάρχει κάπου μαγική λύση. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι το εξής. Και εμείς δεν κοροϊδεύουμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα τον κόσμο. Είναι ότι δεν γίνεται, και σε αυτό να τοποθετηθούμε, να υπάρχει μαγικό χαλί, μαγική λύση, η οποία ταυτόχρονα να βγαίνουν υποφελούμενοι και το μεγάλο κεφάλαιο και οι εργαζόμενοι και ο λαός. Γιατί όλα γίνονται στο να τελειώσω λίγο το σκεπτικό μου, ακούω πάρα πολύ προσεκτικά και με σεβασμό. Λοιπόν, γιατί στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας που αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, ρεκόρ των τελευταίων 13 ετών, το χρηματιστήριο Αθηναίων και στα κέρδη έγραψε τις τελευταίες ημέρες. Από αυτό είχε όφελος ο ελληνικός λαός, που έχουμε 20% μειωμένους μισθούς στο δημόσιο, 26% χαμηλότερα ο μέσος μισθός στη χώρα μας από το 2009, και μιλάμε, έχουμε το θράσος εδώ πέρα να μπαίνουν πολιτικές δυνάμεις και να μιλάνε για σταθερότητα, για αστάθεια στο δίλημα, για ανάπτυξη, που αυτή τη στιγμή βιώνουμε αυτά τα οποία έχουμε βιώνει και ο λαός μας μένει απροστάτευτος σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής του ζωής. Εδώ πέρα λοιπόν, και για να πάμε και να δώσω πάσα και στους υπόλοιπους συνομιλητές και για την επόμενη κουβέντα, επειδή τέθηκε και αρχικά στην κουβέντα σας ότι η ατζέντα προς τις ευρωεκλογές γίνεται με όρους lifestyle. Ναι, σε έναν μεγάλο βαθμό αλήθεια. Και σε αυτό εδώ πέρα. Και σε αυτό. Συμμετέχετε λίγο κι εσείς. Δεν συμμετέχουμε εμείς μαζί με τους χώρους δουλειάς. Συμμετέχει σε έναν βαθμό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επικοινωνούμε με τον κόσμο. Το πειρασμό του εμείς μιλάμε, εμείς μιλάμε, είμαστε καθημερινός χώρος δουλειάς. Και συμμετέχουμε και αυτό εδώ πέρα κρίνουμε. Και κρίνουμε. Εντάξει, δεν θα αποκοπούμε από τον κόσμο, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή όλα τα μέλη, τα στελέχη, οι υποψήφοι, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος βάζουν ένα ζήτημα, το οποίο πρέπει αυτό να συζητήσουμε. Ωραία. Απέναντι σε όλη αυτή την πολιτική να το βάλω, να το βάλω και να κλείσω. Λοιπόν, σε αυτή την πολιτική η οποία εφαρμόζεται και η οποία υπάρχει συνέχεια, το ομολόγησαν όλοι εδώ πέρα στην κουβέντα μας, χρειάζεται την επόμενη μέρα να υπάρχει το αντίπαλο δέος που πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μας, και σε αυτό καλούμε την ίδια του την πείρα να κάνει κριτήριο ψήφου ο ελληνικός λαός. Ένα ισχυρό κουκουέ που δίνει όλες τις δυνάμεις για ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, το οποίο θα υπογράψει συμβάσεις, θα έχει κατακτήσεις και θα ανοίξει τον δρόμο πραγματικά να ψηλώσει ο λαός και να ζει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ωραία, μια αυτό. Τελεία βάλτε. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε. Έτσι όπως σας ακούω τώρα, είναι παρακαλώ. Εκ του αντιθέτου, λέτε αυτό που λέει η Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ευρωπαϊκό θέμα η ακρίβεια. Όλοι οι ίδιοι είναι. Άρα η ακρίβεια που έχουμε. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία, είπαμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Και δεύτερο, θυμάστε και ένα σύνθημα που χρησιμοποιείτε τώρα τελευταία που λέτε. Mm-hmm. Να φύγουμε από τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν τα λέμε τώρα τελευταία αυτό, νομίζω. Καλά, το φρέσκο σύνθημα. Δεν είναι τελευταίο. Το φρέσκο σύνθημα, μάλλον σας πιάνω λίγο αδιάβαστο. Σας λέω ότι πρέπει να δοθεί. Το σύνθημα το οποίο βάζει το Google ότι πρέπει να δοθεί ισχυρό μήνυμα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ισχυρή λαϊκή. Αφήστε με να απαντήσω. Δεν τα κάνει μονόλογο, μισό λεπτό. Μα μου έκανε μια ερώτηση. Επί τη ουσία, εάν αύριο με κάποιο μαγικό τρόπο είχατε αποφασίσει για το μέλλον τη χώρα, θα βγαίναμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η θέση του Κουκουέ είναι ξεκάθαρη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικό πράγμα από την Ευρώπη. Λοιπόν, δεν είναι ταυτόσημα, ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προασπίζει. Να μετακομίσουμε στην Ήπειρο, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό λέω. Λοιπόν, επειδή καμιά φορά, ξέρετε, μιλάμε γενικά για Ευρώπη και ξαναλέμε. Συγκεκριμένο, να το ξέρει και ο κόσμο. Εμεί θέλουμε να γινόμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων δεν έχει ωφελήσει, και αυτό το ζει ο λαό καθημερινότητα. Λοιπόν, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων.
Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση του διαλυμένου συστήματος υγείας. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν φορολογεί τους εφοπλιστές. Και να πούμε ένα παράδειγμα, αφού θέλουμε να πούμε για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή το εφοπλιστικό κεφάλαιο το οποίο στη χώρα μας δεν φορολογείται. Υπάρχει θελοντική φορολογία και δεν μπαίνει στην κουβέντα να τη συζητήσουμε ανοιχτά. Ποια είναι η θέση του καθενός εδώ πέρα, μόνο το ΚΚΕ το εκφράζει. Επειδή δουλεύω στο λιμάνι του Πειραιά, λιμενεργάτης είμαι. Ναι, εντάξει, να το πω. Σαν μπύρα εδώ, να το μάθουν και άλλοι. Λοιπόν, καλά κάνει. Λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τα πλοία τα οποία κάνουν το γύρο της Αφρικής έχουν επιπλέον έσοδα για κάθε πλοίο οι Έλληνες εφοπλιστές μερικά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτά ξέρετε που έρχονται και μεταφράζονται από τα αυξημένα ναύλα λόγω της προσφοράς και της ζήτησης, που είναι συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού. Στις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Όπως και το αποτέλεσμα της αυξής των προϊόντων είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Κάνουμε. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ωφελήσει. Κύριε Πεγκρή, παρακαλώ. Δεν θα βγάλετε ακρίβεια. Λάμπρο μου, δεν θα βγάλετε δυο στις άκρες, είναι βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φταίει για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που οδηγεί τα πλοία γύρω στην Αφρική. Θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό. Πολύ γρήγορα. Για να σταματήσει ο πόλεμο. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χαϊδεύει την ουρά του ΝΑΤΟ. Δεν χαϊδεύει την ουρά του Ισραήλ. Πολύ γρήγορα, κύριε Πεγκρή, παρακαλώ. Ποιο θα πληρώνει. Εγώ θέλω να πάρουμε λιγάκι ένα δίλημα, το οποίο αυτό πρέπει τελικά να καλεστεί εδώ πέρα, γιατί έχουμε και 11 μέρες, όπως είπαμε στην αρχή. Σύντομα, μπορεί. Ναι, πάρα πολύ σύντομα θα είμαι. Λοιπόν, ένα. Θεωρούμε και βάζουμε το εξής, ότι από ουράνια τόξα συγκυβερνήσεων, ροζ, πράσινες, γαλάζιες, οτιδήποτε, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει συμπεράσματα και βιώνει μια πραγματικότητα πάρα πολύ σκληρή. Το δίλημα λοιπόν το οποίο πρέπει να ανοίξει είναι το εξής. Αν θα βάλει μπροστά τις ανάγκες του, αν θα πάει με τους πολλούς που πολλοί αυτή τη στιγμή είμαστε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ που θέτει όλες τις δυνάμεις του, και θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στις 9 Ιούνιου ότι 10 Ιούνιου θα υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, όπως το απέδειξε το τελευταίο ένα χρόνο με τα ανεβασμένα ποσοστά του κουκουέ, με σκοπό να δοθεί μήνυμα και εκεί που παίρνουν αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά εκεί που ανατρέπονται στον δρόμο.